στην όμορφη Ουτρέχτη είστε σήμερα μαζί με τον συνάδελφό σας, τον σεφ, τον κύριο Κουλιά. Και χτες πραγματοποιήσατε έτσι ένα πολύ όμορφο γαστρονομικό τραπέζι στους δημοσιογράφους εκεί στην Ουτρέχτη. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια σε ό,τι αφορά γενικότερα το μενού και πώς πήγε η διαδικασία όλη. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο, πώς πήγε η διαδικασία. Η διαδικασία πήγε πάρα πολύ καλά. Τολμώ να πω ότι πήγε ανέλπιστα καλά, γιατί ήταν προγραμματισμένο και όταν κάτι γίνεται με πρόγραμμα, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Τι καλά τους μαγειρέψετε από την ΣΥΚΟ? Από την ΣΥΚΟ τους μαγειρέψαμε μία υποκρατική, ας το πούμε, σούπα με βότανα, υποκρατικά βότανα. Τους μαγειρέψαμε ένα κρασοτήρι σαγανάκι σε μία, ας το πούμε, εκμοντερνισμένη παρουσίαση. Στη συνέχεια τους παρουσιάσαμε ένα κοτόπουλο και το επιτόπιο ήταν πάλι από την ΠΟ, ήταν ο μπακλαβάς που κάνουμε, ξέρεις, τους γάμους. Ο γαμπριάτικος, ναι. Ο γαμπριάτικος μπακλαβάς, αλλά και αυτός, ας το πούμε, έτσι πειραγμένος σε μία νέα έκδοση. Το... Αυτά τα υλικά, κύριε Ποταμούση, τα μεταφέρατε από την ΚΟ στην Ουτρέχτη για τον σκοπό αυτό? Ναι, όλα αυτά τα υλικά τα φέραμε από την ΚΟ. Το κρασοτήρι, για παράδειγμα, μας το έχει δώσει ο κύριος Γιάννου. Τα λάδια μας τα δώσανε τα ελαιοτριβία, τα κρασιά μας τα δώσανε οι κρασάδες της ΚΟ και έτσι, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα προϊόντα ήρθαν εδώ, μας δώσαν ένα χώρο σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Έγινε και καθίσαμε και δουλέψαμε. Έγινε δηλαδή, γαστρονομική, ναι, αυτή η βραδιά. Ναι, σε χώρο εστιατορίου. Αλλά το μεγάλο καλό είναι ότι έγινε μια πολύ καλή παρουσίαση από τον κύριο Σιφάκη σε ό,τι αφορά το τουριστικό κομμάτι της ΚΟ. Έγινε παρουσίαση του εντύπου για τα πράγματα. Ναι. Έκανε μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση η κυρία Σβήνου. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η έκθεση ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη. Οι εντυπώσεις και... γενικότερα από την τοπική κουζίνα ποιες ήταν, τι σας είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι, κοιτάξτε, οι οποίοι θα γράψουν και κάποια σχόλια φυσικά στα τοπικά μέσα ενημέρωση που εκπροσωπούν στην Ουτρέχτη, έτσι? Τώρα, ό,τι να σας πω είναι πάρα πολύ λίγο. Έπρεπε να είσαστε εδώ να βλέπατε τι γινόταν με τους δημοσιογράφους, με τα φλάς, με τις όλες αυτές τις διαδικασίες. Μόνο καλά σχόλια έχω την αίσθηση ότι θα πάρουμε. Και αυτό το έχουμε ξαναζήσει όταν κάνουμε κάποια προγραμματισμένη εκδήλωση. Θεωρώ ότι η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Πόσο σημαντικό είναι για σας που είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος είστε της γαστρονομίας να μαγειρεύετε για ανθρώπους ενός μιας άλλης κουλτούρας και μάλιστα να προωθείτε τα τοπικά προϊόντα του νησιού σας? Κοιτάξτε, για μένα είναι, πιστέψτε με, τιμή να μπορώ να συμβάλλω έστω και λίγο μαγειρεύοντας με κουακά προϊόντα. Και το κάνουμε πολύ αγάπη και συμπάθεια και θα μπορούσα να ταξιδέψω, ξέρω εγώ, στην άκρη της γης για να κάνω κάτι τέτοιο. Το μεγάλο μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, τουλάχιστον που γνωρίσαμε χθες το βράδυ, μας είπαν ήδη ότι γνωρίσαμε μία διαφορετική πολιτισμική γαστρονομική κουλτούρα. Άρα τα αποτελέσματα ήταν παραπάνω από θετικά. Πίστεψέ με, ήταν παραπάνω από θετικά. Δηλαδή, θα το δείτε και στα έντυπα που θα κυκλοφορήσουν, θα το δείτε και από τα σχόλια τα οποία θα τρέξουν αυτές τις μέρες. Ακούγεστε πάντως, κύριε Ποταμούση, πολύ ενθουσιασμένος, θα πρέπει να πούμε. Κοιτάξτε, εγώ πάντα είμαι από τους ανθρώπους αισιόδοξους. Τώρα είμαι πάλι στην έκθεση της Ουτρέχτης. Θα τους κάνω υποκρατικά βότανα, έτσι, με
αλυσφακές με σάψιχα, με τέτοια πράγματα. Σήμερα παρουσίασε τα βότανα στο περίπτερο του Ιωσχυμάς. Πολύ ωραία. Στο, όχι, αυτό το κάνουμε στο, στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο κεντρικό περίπτερο της Ελλάδος, ναι. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προχωρήσει και η υποκρατική ιδέα και το υποκρατικό κόνσεπτ, αν θέλετε. Είχατε πάρει μαζί σας, δηλαδή, και τα υποκρατικά βότανα, κύριε Ποταμούση, έτσι. Ναι, 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 ναι. Πήραμε ένα μέρος από αυτά, πήραμε αλυσφακιά, πήραμε σάψικο. Πολύ ωραία. Πήραμε Λουίζα, πήραμε... Εντάξει, Λουίζα δεν θα μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω ότι είναι υποκρατικό, αλλά και αυτό είναι ένα συνάδει βότανο το οποίο έχει... Συνάδει με την υποκρατική ιδέα. Ναι, 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 mm-hmm. Ναι. Εντάξει, κύριε Ποταμούση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε πραγματικά να έχει συνέχεια όλο αυτό. Είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη στιγμή και πολύ καλή ό,τι αφορά το κομμάτι της προώθησης των τοπικών μας προϊόντων σε μια αγορά όπως είναι αυτή της Ουτρέχτης. Και πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.